Σχεδόν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη. Καλημέρα και πάλι στις 3 και 20 τα ξημερώματα. Άγνωστοι τοποθέτησαν όπως όλα δείχνουν εκρηκτικό μηχανισμό στο κατάστημα. Μπορείτε να δείτε από την ισχυρότατη έκρηξη τη ζημιά που προκλήθηκε. Εδώ, μάλιστα, στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Κούβαρης, έχει δημιουργηθεί και κρατήρας όπως βλέπετε από την ισχυρότατη έκρηξη. Λαμαρίνες έχουν στραβώσει, τα ρολά έχει καταστραφεί ολοσχερώσει η πρόσωψη του καταστήματος αλλά και το διπλανό κατάστημα που μόλις είχε εγκαινιαστεί. Βλέπετε ακόμα είναι με τα μπαλόνια. Έχει αυτό υποστεί επίσης πολλές ζημιές. Οι άνθρωποι μάλιστα το έκλεισαν. Σαν και έφυγαν, δεν μπόρεσαν σήμερα να δουλέψουν. Άνθρωποι εδώ της περιοχής που είχαν παρκάρει και τα αυτοκίνητά τους, όπως αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε τώρα εδώ, έχουν προβλήματα με τις περιουσίες. Βλέπετε, έχει καταστραφεί εδώ. Και από μπροστά, έλα Γιάννη, να δείξουμε και μπροστά εδώ το τζάμι. Έχει έχουμε και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ναι, είναι. Είναι εδώ ο κύριος Δημήτρης μαζί μας. Θα μας πει δύο κουβέντες. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Δημήτρη. Είναι το αυτοκίνητό σας, είναι η καντίνα σας εδώ από πίσω. Πείτε μας λίγο, ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη, γιατί μένετε και εδώ, μου είπατε. Ήταν αρκετά εκοφαντική. Mm-hmm. Δηλαδή, αρκετά δυνατή η έκρηξη. Και κατρέχοντας έξω, τρόμαξα βέβαια, ας πούμε. Φοβήθηκα μήπως έχει συμβεί στο κατάστημα της γυναίκας μου. Και στο αυτοκίνητο που τα έχω παρκαρισμένο μπροστά. Το οποίο καταστράφηκε, έτσι. Το οποίο, ναι, έπαθε, δηλαδή σπάσαν όλα τα τζάμια, η δεξιά του πλευρά είναι σχεδόν καταστραμμένη. Μας είπε, να σας πω, παιδιά, ο κύριος Δημήτρης, ότι ήταν τόσο ισχυρή έκρηξη που του έμοιαζε με σεισμό, έτσι. Ήτανε πολύ... Ναι, ήταν αρκετά δυνατή και τριγύρω σπάσαν αρκετά τζάμια από καταστήματα, ας πούμε, απέναντι δηλαδή σπάσαν. Τι έκαναν, βγήκαν αμέσως έξω από τα σπίτια τους και βγήκατε, φαντάζομαι, στον δρόμο όταν ακούσατε την έκρηξη. Ναι, βέβαια, τρομαγμένος, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ κοντά. Δηλαδή, ακούστηκε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος. Ήρθε η αστυνομία γρήγορα, τι έγινε. Έξω τρόμαξα, δηλαδή. Άμεσα έφτασε η αστυνομία εδώ. Ναι, άμεσα κινητοποίηση τη αστυνομία. Ήταν πολύ άμεσο. Ναι, θα να δούμε την εικόνα, του... Αντώνη. Ναι, είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Είναι ο ιδιοκτήτης των ερωτικών ειδών εδώ, ο οποίος, εντάξει, δεν θέλει να μιλήσει στην κάμερα. Καταλαβαίνετε ότι η ζημιά που έχει υποστεί το καταστημά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που μας είπε και μας ζήτησε να μεταφέρουμε. Mm-hmm. Ναι, μας ζήτησε να μεταφέρουμε ότι δεν είχε προσωπικές διαφορές ή ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν και δεν ξέρει, δεν έχει καθόλου ιδέα πώς μπορεί να έχει γίνει όλο αυτό στο κατάστημά του. Mm-hmm. Ακριβώς. Και επειδή άκουσα και τη Μαρία να διερωτάται ακόμα μία ώρα μετά για τα εμπορεύματα, μας πω ότι τα έχει μαζέψει ο ιδιοκτήτης. Με διαβάλλει ο κύριος συνάδελφος. Μη λες υιοθετήσει αυτά που λέει ο οικονόμου. Να γυρίσουμε το βίντεο. Η Μαρία τίποτα δεν ρωτάει. Και δεν θέλει να μάθει. Δεν λοιπόν, θες να γυρίσουμε το βίντεο πίσω. Εδώ ο άνθρωπος έχει τον πόνο, το έχει καταστραφεί το κατάστημά του και εμείς ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω, Μαρία, ο καθένας έχει τα ερωτήματά του. Λοιπόν, τα μάζεψε πάντως. Τα μάζεψε, ορίστε, Μαρία. Το εμπόρευμα από το δρόμο. Άρα υπήρχε το εμπόρευμα. Καλά ρωτούσα. Άρα σωστά ρώτησες. Βεβαίως. Είχε διαχυθεί στους δρόμους το εμπόρευμα. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Γεια σου, Αντώνη μου. Καλημέρα.